Καλημέρα. Λοιπόν, είμαι κάτω στα Χανιά και είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και έχω κατέβει να πάρω κάποια δωράκια τα τελευταία. Τώρα είμαι έξω από το φαρμακείο, αν μπορείς να δεις. Έκανα το τεστ και σε λίγο θα το παραλάβω και θα πάμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, γύρισα στο σπίτι και είμαι έτοιμη τώρα να διπλώσω τα δωράκια, να τα τυλίξω με χαρτί περί τυλίγματος για να τα πάρουν αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι του Νόντα. Είναι από το μαγαζί των Τζενή. Έχουμε κλείσει εδώ πέρα στα. Καπνά. Στα Χανιά Τζενή. Είναι αγαπημένο. Έχει όρουχα μέσα πάρα πολλά πράγματα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν θα σα πω τι είναι. Θα το δείτε όταν θα ανοίξουν τα παιδιά τα δωράκια του. Γκρινιάζει ο Θοδωρή μέσα. Λοιπόν, εγώ πήρα κάτι πάρα πολύ ωραία μποτάκια από το Admiral. Έψαχνα καιρό να βρω ένα μποτάκι καθημερινό. Τελικά το βρήκα από εκεί και είμαι πολύ χαρούμενη που βρήκα το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή τα φοράω. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είναι παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα. Και θα σας κρατήσω μαζί μου να δείτε πώς θα περάσουμε και την παραμονή και ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Αυτά. Τώρα θα σας αφήσω να φτιάξω τα δωράκια και θα σας τα δείξω μόλις τα φτιάξω. Όπως είδατε, έφτιαξα τον απογευματινό μου καφέ. Τη ρουτίνα μου δεν μπορώ να την αλλάξω. Όποια μέρα και του χρόνου κι αν είναι. Όπως είναι σήμερα, 31 Δεκεμβρίου. Πήγα να πω 32, αλλά με ξέρετε εμένα βέβαια. Λοιπόν, θα πάω έξω λίγο να κάνω ένα τσιγάρο. Γιατί δυστυχώς καπνίζω ακόμα. Και θα σας πάρω μαζί μου να σας δείξω τα δωράκια που τα έχω περιτυλίξει. Περιτυλιγμένα δηλαδή θα τα δείτε. Και ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να σας πάρω κάποιο πλάνο όταν θα τα ανοίξουν. Όταν θα τα ανοίξουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνει άπειρο κρύο, θέλω να σας πω, και φυσάει απίστευτα. Τώρα δεν ξέρω αν με βλέπετε καλά, γιατί έχω και το φως εδώ πέρα και έχω βάλει πάνω το κινητό για να σας στερεώσω και να σας δείξω. Τίποτα, δεν έχω κάτι το ουσιαστικό να σας δείξω. Το ένα δωράκι που έφτιαξα. Πώς το έκανα έτσι τώρα, τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ πέρα. Και τα άλλα τα έχω από εκεί. Θέλω να σας δείξω τώρα τα μπουτάκια που πήρα από το Admiral. Είναι πάρα πολύ ωραία, εμένα μου αρέσουν. Είναι αυτά εδώ πέρα. Πολύ άνετα. Και πάρα πολύ φτηνά, θέλω να σας πω. Λοιπόν, τα πήρα από το Admiral. Κάνανε 49 ευρώ. Και εγώ τα πήρα, δεν θυμάμαι, όχι 46. Και εγώ τα πήρα 23, τα είχε προσφορά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή και η επένδυση μέσα στο παπούτσι είναι πολύ καλή. Να τη φύση είναι. Ανετά, δηλαδή είναι αυτά που θέλω για κάθε μέρα, έτσι. Πολύ καλά. Και η τιμή, δηλαδή για την τιμή του είναι μια χαρά. Το βλέπω το παπούτσι, δηλαδή θα αντέξει. Εντάξει, εγώ δεν κάνω και τα χιλιόμετρα τώρα. Λοιπόν, αυτά. Και τώρα θα σας δείξω ένα δωράκι συμβολικό που πήρα στη φίλη μου, την Ανθούλα, που έρχεται κάθε χρόνο και μου κάνει ποδαρικό, βέβαια. Δεν αλλάζω εγώ το ποδαρικό μου με τίποτα. Θέλω να σας πω ότι είναι υπερτυχερή, ρε παιδί μου, αυτή η Ανθούλα. Από την ώρα που πάτησε στο σπίτι μου και μου κάνει ποδαρικό. Τι να σας πω, μου πάνε όλα δεξιά. Να την έχει ο Θεός καλά. Και κάθε χρόνο λοιπόν έρχεται και μου κάνει ποδαρικό και εγώ της κάνω ένα συμβολικό δωράκι δώρο. Λοιπόν, της έχω πάρει κάτι για το χέρι και κάτι άλλο θα σας το δείξω. Αυτό για το χέρι τώρα δεν θα σας το δείξω τώρα, δεν θα σας το ανοίξω. Αλλά αύριο που θα έρθει να μου κάνει το ποδαρικό, εννοείται ότι θα σας το πάρω αυτό με την κάμερα και θα σας το δείξω, ρε παιδί μου. Όταν θα το ανοίξει και θα το βάλω, θα σας το δείξω. Λοιπόν, μισό λεπτό να φέρω και τα άλλα να σας τα δείξω. Έτσι, απ' έξω να τα δείτε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ήρθα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το κινητό του Θοδωρή. Όλα αυτά τώρα θα μπουν κάτω από το δέντρο, είναι του τα αγιοβασιλιάτικα. Πώς το λένε, δώρα, έτσι. Εμείς τα αγιοβασιλιάτικα τα ανοίγουμε την πρωτοχρονιά τα δώρα αυτά. Λοιπόν, αυτό το πέρα δεν ξέρω τι είναι τώρα, ειλικρινά. Α, ναι, αυτό είναι του άντρα μου, ένα δώρο που του πήρα, έτσι. Και αυτό είναι του γιού μου, του μεγάλου, του Νόντα. Και αυτό είναι πάλι του Θοδωρή. Σας το δείξα πριν. Λοιπόν, ο Νόντας καταλήξαμε ότι
θα του παίρναμε εμείς κάτι, ένα μικρό έτσι, συμβολικό δώρο τέλος πάντων, και όλα τα λεφτά που έχει μαζέψει του δώσαμε εμείς ένα ποσό, σαν γονείς, του δώσε και ο μπαμπάς του, οι γιαγιάδες του κτλ. Και θα πάρει το παιδί κάτι, θα διαχειριστεί τέλος πάντων μόνος του τα λεφτά, γιατί είναι 18 και χρονών. Οπότε, καταλαβαίνετε όλοι σας, δεν μπορώ εγώ τώρα σε 18 χρονών παιδί να πηγαίνω να κουμαντάρω τα χρήματά του, τα έχει μόνος του, και μου είπε, μαμά, κράτησε τα, ξέρω εγώ, και όταν θέλω να πάρω κάτι, θα σου τα ζητήσω και θα μου τα δώσει. Εντάξει λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, προχωράω. Έτσι, τι γίνεται, χαμός εδώ πέρα. Λοιπόν, στην πύλη μου την Ανθούλα, στο γούρι μου βέβαια, τη πήρα αυτήν εδώ πέρα την κούπα. Τι λέει αυτή η κούπα? Mary Bridge. Τι λέει? And Bride. Δεν ξέρω τι λέει. Mary Bridge. Bride. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ρε παιδιά. Λοιπόν, τη πήρα αυτήν εδώ πέρα την κουπίτσα. Τέλος πάντων, τι λέει αυτή τώρα? Μπας και είναι κούπα για γάμο. Λες να μην διαβάλω στήλη. Τέλος πάντων, εγώ την πήρα. Αυτήν εδώ πέρα. Όχι ρε παιδιά, χριστουγεννιάτικη είναι, μην τρελαθούμε. Και αυτό εδώ πέρα που σας είπα ότι τη πήρα για το χέρι, και θα τη το βάλω εδώ πέρα μέσα. Θα δω πώς θα το κάνω έτσι. Έτσι. Όχι, δεν θα το κάνω έτσι, για να μην φτώσει. Πήρα και ένα ωραίο, πώς το λένε, σακουλάκι από το Vico που πήγα σήμερα, γιατί πήγα και στο Vico, θέλω να σου πω. Και δεν πήρα τίποτα. Πήρα κάτι μάσκες SPF και μαλακές αυτές, δεν ξέρω πώς τις λένε αυτές τις κούπες. Τις μάσκες. Λοιπόν, βάζω την κούπα εδώ μέσα για το γούρι μου. Και το άλλο το δωράκι που τη πήρα. Το σακουλάκι της, και είναι έτοιμη. Θα της το δώσω που θα έρθει αύριο να μου κάνει ποδαρικό. Λοιπόν, τώρα εμείς θα πάω μέσα. Αυτά τα δώρα εννοείται θα τα αφήσω εδώ πέρα κρυμμένα, έτσι. Για να μην τα δει ο μικρός, θα πάω μέσα και για βραδινό εμείς θα φάμε. Γιατί είμαστε εμείς και εμείς, έτσι. Δεν έχουμε. Εδώ είμαι, μέχρι. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιους καλεσμένους και εννοείται ότι αποφεύγω να είμαι με πολλά άτομα. Διότι ο Θοδωρής και ο Νόντας ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που έχουν το άσμα. Γι' αυτό αυτή την εποχή είναι πιο φρόνιμο, θεωρώ, να είμαστε οικογενειακά. Λοιπόν, και όχι με πολλά ανοίγματα, με πολύ κόσμο. Λοιπόν, και θα είμαστε μεταξύ μας, εγώ, ο άντρας μου και τα παιδιά. Και θα φάμε και θα παίξουμε ούνο. Ναι, εγώ θα ήθελα να παίξω τράπουλα κανονική, έτσι, με λεφτά βέβαια, να του τα πάρω όλα. Αλλά αυτό τώρα δεν είχα τράπουλα. Μάλλον είχαμε και την πήρε ο Θοδωρής και την έσχισε. Και του είπα να πάρει μια άλλη, αλλά δεν νομίζω να έχει πάρει άλλη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα σας αφήσω και θα πάω να βάλω μια πίτσα για να ψήσω. Βέβαια, να κάνω και μια ωραία σαλάτα. Και να περιμένουμε να έρθει ο καινούριος ο χρόνος. Θα σας δείξω και τη Βασιλόπιτα που θα την κόψουμε κτλ. Να δούμε ποιος θα πάρει το φλουρί, βέβαια. Και όποιος πάρει το φλουρί, είπαμε. Συν ένα δωράκι, ένα συμβολικό ποσό θα το δει. Ξέχασα να σας πω ότι πήγα και πήγα στο Γερμανό και πήγα αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά. Γιατί κάθε φορά που παίρνω ακουστικά καταλήγουν να είναι όλα ξεπατωμένα από το Θοδωρή. Αυτή λοιπόν τη φορά δεν θα του τα δώσω καθόλου. Έτσι. Του πήρε ο άντρας μου ένα ζευγάρι από το Τζάμπο. Να έχει και αυτός. Γιατί ούτως ή άλλως δεν θα έκανε επένδυση σε καλό ακουστικά στο παιδί, γιατί είναι μικρός και θα τα χαλάσει όπως κάνει κάθε φορά. Λοιπόν, ωραία μου φαίνονται. Εντάξει, να ήταν. Πώς τα πήρα, 12 ευρώ, τα πήρα κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, 12 ευρώ. Να τα. Πώς είναι, το βλέπεις. Εντάξει. Τη δουλειά τους θα την κάνουν. Να ακούω τα βιντεάκια μου το βράδυ, χωρίς να ενοχλώ τον άντρα μου και να μου λέει κλείστο, χαμήλωστο, κάνε, ράνε, δείξε. Ενώ αυτό τα έχει. Τέρμα τη μουσική, εγώ να μιλάω τίποτα. Τέλος πάντων, πάλι πολλά είπα. Δεν θα τραβήξω το γούρι μου. Σε έχω ανακοινώσει. Γιατί ρε εσύ? Μπες, πρόσεχε με ποιο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το γούρι μου, καλή χρονιά. Προχώρα.
Δεν ξέρω που θα παίξω τώρα. Σε δείχνω που παίζεις, παιδάκι μου. Είναι ένα από τα δώρα που πήρε ο Θοδωρής. Είναι τιμόνι, με φρένο γκάζι, ταχύτητες. Επίσης. Να το, θα το δείξουμε από εκεί, και ταχύτητες, τα πάντα έχει. Και παίζει PlayStation με αυτό. Ναι, κοίτα, κοίτα τώρα που θα παίξω. Ναι, για να το δούμε. Κορίτσια, φύγαμε έρθει. Ναι. Στρίβει, χαμός. Λοιπόν, ας σας δείξω και το άλλο δωράκι που έχει πάρει ο Θοδωρής, είναι το κινητό. Να το κινητό του, θα σας το ανοίξω να δείτε, έχει βάλει και τη φωτογραφία του. Ένα λεπτό. Έχει βάλει και τη φωτογραφία του, όλα ok, κομπλέ, τα φτιάξαμε. Με... έχω το γονικό έλεγχο, θέλω να σας πω, στο Google και στα πάντα. Λοιπόν, τώρα κλείσω λίγο. Κλείσω. Γιατί να το κλείσω, δείξε. Για να δείξουμε που είμαστε δυο μας τώρα. Α, είμαστε δυο μας, ναι. Εντάξει, ok. Καλημέρα. Να σας ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και χαρές σε όλους σας. Χαμηλώσω το φωτεινάκι μου. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και να τελειώσουμε επιτέλους με αυτό το θέμα του κορονοϊού. Ο Σέγγα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Θοδωρής είναι πάρα πολύ χαρούμενος με τα δώρα που πήρε. Όπως σας έδειξα και πριν, πήρε αυτό το τιμόνι. Θοδωράκο μου, χαμηλώσω το λίγο. Πήρε το τιμόνι που το έχει συνδέσει με το PlayStation. Έχει γκάζι, έχει φρένο. Κανονικά είναι σαν οδηγάει, έτσι. Λοιπόν, σας έδειξα και τη φίλη μου. Ναι, σας έδειξα και τη φίλη μου την Ανθούλα που ήρθε, έρχεται κάθε χρόνο και μου κάνει ποδαρικό. Της έδωσα και το δωράκι της. Της άρεσε πάρα πολύ. Και θα σας δείξω τώρα, θα σας το δείξω γιατί έχω πάρει και εγώ ένα. Θα σας το δείξω σε λίγο. Τώρα, τι άλλο. Α, θα σας δείξω τι δώρο μου πήρε και εμένα ο άντρας μου. Δεν το είδες. Όχι. Δεν το είδα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σας δείξω και εγώ τι δώρο του πήρα. Ο Νόντας δεν έχει σηκωθεί ακόμα για να ανοίξει το δικό του, ξανά είναι πρωί ακόμα. Και ετοιμάζουμε τώρα φαγητό, ρολό. Ρολό που τύπου. Είναι το αγαπημένο. Ναι. Ρολό γαλοπούλιας πήραμε, τα έχουμε βάλει στο φούρνο. Μαμά, τα φτιάχνει ο Γιώργος. Αυτά. Και όταν γίνει, εννοείται που σας θα το δείξω τι θα φάμε, τι θα κάνουμε. Τα πάντα Μαμά. Όλα. Και σε λίγο θα πάω να σας δείξω τα δωράκια. Βάλα λίγο βασιλόπιτα να φάω έτσι για το πρωινό μου, με τον καφεδάκι μου. Περί το να σας πω, έχει βγει πέντα νόστιμη. Όποιος την έχει δοκιμάσει, έχει... έχω ακούσει τα καλύτερα, τέλος πάντων, για αυτήν. Έχει πέσει και, πώς το λένε, κουβερτούρα παντού. Και αυτό μου αρέσει, την κάνει ακόμα πιο ωραία. Και τα κερασάκια, θέλω να σας πω, ότι ήταν υπέροχα, εξαιρετικά. Έλα, άνοιξε εδώ, Ενώντα, το δικό σου. Το είχα ανοίξει λίγο πριν, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Έλα. Δείξε και το κινητό. Το έχουμε δείξει το κινητό χίλιες φορές, Θοδωρή. Κάτσε να ανοίξω λίγο τώρα ο Νόντας. Θοδωρή, σταμάτα. Λοιπόν, έχει... Έλα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μπλούζα, νομίζω. Βέβαια. Άνοιξε την. Αυτό εδώ πέρα είναι παντελόνι. Ναι, άνοιξε το να το δούμε, ρε παιδί μου. Ωραίο. Αυτό εδώ πέρα. Να, είναι μία πιτζάμα, εν ολίγης. Στο μπλε χρώμα το πήρα αυτό. Ναι, είναι... Είναι επίσης χειμωνιάτικη. Τι θες να είναι, καλή καλοκαιρινή. Δεν κρυώνεις καθόλου. Αχου. Έλα, Νόντα, προχώρα παρακάτω. Δείξε μας το από κάτω. Το από κάτω είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι βαμβάκινο. Λέει κότον. Ναι, ωραία, έλα. Έλα, Παναγία μου. Ορίστε. Η πιτζάμα η από κάτω είναι αυτή. Τι έχει, αρκουδάκια, σκυλάκια. Σκυλή είναι. Παναγία μου, και έχουμε και κάτι δόντια. Τι λέει πάνω. Big bully, δηλαδή μεγάλο. Πώς θα το πω τώρα. Πες μας, πώς είναι. Είναι αυτός που εκφοβίζει τα άλλα παιδιά. Αυτός που εκφοβίζει τα άλλα παιδιά. Τέλεια. Αυτός κάνει bullying. Τέλειος πάντων. Λοιπόν, πες μας και μία. Και μία. Ωραία, και μία ευχή για καλή χρονιά κτλ. Καλά μυαλά. Α! Εντάξει, οκ. Καλή χρονιά. Λοιπόν, η πιτζάμα είναι αυτή. Ωραία. Γύρνα από πίσω, μοντέλο. Α, είναι πάρα πολύ ωραία, με γεια σου, μπράβο. Ορίστε. Πολύ μ' αρέσει, τέλειος, μπράβο, γύρνα. Έλα, κούκλος, θου. Λοιπόν, απόγευμα πια, φάγαμε, σας έδειξα τι φάγαμε. Φάγαμε ρολό γαλοπούλας. Που είχε κάνει ο άντρας μου μια σάλτσα από μανιτάρια, τώρα αυτή είναι νέα μανιτάρια. Λοιπόν, αυτά και τώρα
Θέλω να σας πω ότι εγώ κρυώνω τόσο πολύ που έχω βάλει ό,τι πλεχτό υπάρχει επάνω μου. Δεν ξέρω γιατί κρυώνω. Έχω κρυάδες. Έβαλα θερμόμετρο, δεν έχω δέκατα, αλλά δεν ξέρω γιατί. Έχω αυτή τέλος πάντων την αίσθηση συνεχώς. Λοιπόν, τώρα βγήκα λίγο έξω να πιω λίγο καφέ που έκανα. Ο απογευματινός μου κλασικός καφές. Και θα σας δείξω τα δωράκια που ανταλλάξαμε με τον άντρα μου. Λοιπόν, το μαλλί είναι χάλια. Θέλει λίγο λούσιμο βέβαια. Λοιπόν, και θα σας δείξω ότι μου πήγε και μου πήρε αυτό εδώ πέρα, αυτήν εδώ πέρα τη χιονόμπαλα. Νάτι. Πάρα πολύ γλυκούτσικη, πάρα πολύ ωραία. Σας έχω πει και στο βίντεο διακόσμηση τζακιού που κάναμε ότι το έχουμε παράδοση αυτό. Κάθε χρόνο μου παίρνει από μία χιονόμπαλα. Φέτος μου πήρε αυτήν εδώ πέρα. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Έτσι μου κάνει δώρο μία χιονόμπαλα. Αυτή δηλαδή είναι στο στάνταρ. Ξέρω ότι θα την πάρω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κίνηση, θέλω να σας πω. Δεν είναι το μεγάλο το δώρο, αλλά εμένα μου αρκεί γιατί μου το κάνει ο άνθρωπός μου αυτό. Μην μου σπάσει κιόλας. Λοιπόν, αυτό μου πήρε. Και μετά πήγε και μου πήρε στο τζάμπο που πήγαμε να πάρουμε του μικρού το παιχνίδι που του κάναμε εμείς το δώρο του, το παιχνίδι. Θα σας το δείξω ποιο παιχνίδι, γιατί τώρα το έχει διαλύσει λίγο. Και μου πήρε αυτή την κάμερα που έχει το τζάμπο και είναι για καταδύσεις, για υποβρύχια και τέτοια, για να ρηχήσεις κτλ. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ. Τα εξαρτήματά του τα βλέπετε. Είναι πάρα πολύ καλή. Έχει καλή ανάλυση αυτή η κάμερα. Συγγνώμη, έχει πολλά εξαρτήματα μέσα. Να την τοποθετώ, να τη στηρίζω. Δηλαδή έχει πάρα πολλά. Φορτιστή. Χίλια δυο. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή θα τραβήξω με αυτήν και θα σας πω ότι τραβάω με αυτή την κάμερα που μου έκανε δώρο ο άντρας μου. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχω ιδέα από κάμερες και είναι μια καλή ευκαιρία, αφού είναι τέλος πάντων μια μικρή και μια οικονομική, να δω πώς θα την διαχειριστώ. Πάντως η ανάλυση της είναι πάρα πολύ καλή, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά μου πήρε ο άντρας με εμένα και εγώ πήγα και του πήρα ένα φουτεράκι, αυτό εδώ πέρα. Έτσι, ένα απλό. Πολύ μου άρεσε αυτό το χρώμα. Του άρεσε και αυτού πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Αυτά ήταν τα δώρα που ανταλλάξαμε. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω το δώρο που πήρα στη φίλη μου την Ανθούλα που ήρθε και μου έκανε ποδαρικό. Γιατί πήρα και εγώ το ίδιο, δηλαδή παράγγειλα δύο. Ένα για την Ανθή και ένα για μένα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το γούρι που γράφει εννοείται 2022. Πώς θα σας το δείξω τώρα, δεν ξέρω. Να το, δεν ξέρω αν κάνει focus. Δεν κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το φορέσω. Δεν ξέρω τώρα αν μπορέσω να το βάλω και να σας το δείξω, έτσι. Θα σας κάνω μετά ένα πλάνο, θα σας κάνω πώς είναι. Και αυτή μου έφερε και αυτή ένα γούρι για το σπίτι, αυτό εδώ πέρα, το υπέροχο, το πανέμορφο, τύχη, αγάπη, ελπίδα, λέει υγεία, 2022. Λοιπόν, τα χρώματα αυτά εδώ πέρα τα αγαπώ. Αυτό το πράσινο είναι για μένα ό,τι πιο γιορτινό, το βλέπετε, το έχω και στα νύχια μου. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανθούλα μου. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, και να ξαναέρθεις να μου ξανακάνεις ποδαρικό. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Τώρα θα κάτσω λίγο να πιω λίγο καφέ και μετά θα πάω μέσα. Θα σας δείξω τα δώρα που, το δώρο που πήραμε εμείς στο Θοδωρή, έτσι. Και να δούμε τέλος πάντων πώς λειτουργεί κιόλας. Δεν ξέρω εγώ πώς λειτουργεί καθόλου αυτό. Έτσι, ένα οικονομικό θέλω να σας πω. Γιατί του πήραμε και το κινητό. Αλλά έπρεπε να πούμε ότι το κινητό είναι του Άγιου Βασίλη. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά, όπως ξέρετε. Το κινητό του έχω κάνει γονικό έλεγχο. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει αυτός τίποτα μέσα στο YouTube, να δει τίποτα. Παρά μονάχα αυτά που του έχω προσθέσει εγώ. Έχω εγώ τον απόλυτο έλεγχο. Όλα του τα δεδομένα περνάνε στο δικό μου το κινητό. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να ελέγχω ανά πάσα ώρα και στιγμή που και τι κάνει το παιδί. Λοιπόν. Δηλαδή, του έχω καταργήσει σελίδες και βιντεάκια που είναι ακατάλληλα κτλ. Και για την ηλικία του, ρε παιδί μου, για πιο μεγάλα παιδιά. Του έχω κάνει να βλέπει κάτω από 9 χρονών. Ναι, κάτω από 9 χρονών νομίζω είναι. Λοιπόν, όποιος δεν το ξέρει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι, υπάρχει. Και κάντε το και εσείς στα παιδιά σας, γιατί είναι μια πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι το ίντερνετ, όσο καλό είναι, μπορεί να γίνει άλλο τόσο και κακό. Λοιπόν, αυτά και το κλείνω εδώ αυτό το θέμα. Αυτά. Θέλω να σας πω ότι δεν έφαγα και πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω πάρα πολύ όρεξη. Με βλέπετε ότι είμαι κάπως, δεν ξέρω τι έχω βασικά. Πολύ λογό όμως πάλι, βέβαια. Και θα σας ζαλίσω και θα σας έχω κουράσει. Τέλος πάντων. Αυτά. Θα πάω σε λίγο μέσα. Α! Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, όσοι είχατε Netflix, δηλαδή κάποια στιγμή είχα και εγώ Netflix και το διέκοψα. Εχθές ανακάλυψα μια άλλη εφαρμογή, βέβαια, εντελώς δωρεάν. Την κατεβάζεις όπου γουστάρεις. Στο κινητό σου, στο tablet σου, στο laptop σου, όπου θες. Τη λένε Earthflix. Είναι από την Earth. Είναι εντελώς δωρεάν, λοιπόν. Και από χτες έχω δει μία ταινία, μία πάρα πολύ ωραία γαλλική ταινία. Μ' αρέσουν να είναι γαλλικές ταινίες, ναι. Και ξεκίνησα και βλέπω και μία σειρά καινούρια που έχει βάλει. Δεν έχει αυτή τη μεγάλη ποικιλία που έχει το Netflix, εννοείται. Αλλά έχει πολύ ωραίες ταινιούλες, και ελληνικές και ντοκιμαντέρ κτλ.
που μπορούμε να τις δούμε ευχάριστα και παιδικά για τα παιδάκια, έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας το πω, να πάτε και εσείς να το κάνετε, να την κατεβάσετε αυτή την εφαρμογή. Είναι εντελώς δωρεάν, έτσι, δεν πληρώνεις τίποτα. Λοιπόν, αυτά και θα τα ξαναπούμε σε λίγο τώρα. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι έχω τα μαύρα μου τα χάλια, δεν ξέρω τι έχω. Βέβαια, έκανα ένα τεστ και βγήκε πάλι αρνητικό. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω συνεχίσω τέλος πάντων και έχω ρίγους. Χαμός για τα μέσα. Τι έχω στο μάτι μου. Κάτι έχω στο μάτι, τέλος πάντων. Έχω ρίγους. Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Εντάξει, τώρα μπορεί να κρύωσω, έτσι να έχω και κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Όμως, έφτασε η στιγμή να κλείσω αυτό το βίντεο. Αλλά πριν κλείσω αυτό το βίντεο, θα σας φτιάξω κάτι που σας είχα υποσχεθεί. Μάλλον σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας δείξω τι κάνω εγώ με το κακάο. Τι κάνω με το κακάο και θα ξεκινήσω να το κάνω τώρα και θα το δεις. Λοιπόν, πάω να βάλω το γάλα να ζεσταθεί. Κλαίει και ο Φοβορής. Και επανέρχομαι. Λοιπόν, έκανα λάθος και σας είπα ότι πάω να ζεστάνω το γάλα. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι κάνω τώρα από την αρχή. Παίρνω το κατσαρολάκι και βάζω λίγο νερό, δηλαδή ίσα να είναι με μία κούπα 250 και πάω και προσθέτω ζάχαρη ανάλογα το πόσο γλυκό το θέλει ο καθένας. Λοιπόν, εγώ πρόσθεσα τη ζάχαρη και βάζω πάρα πολύ ζάχαρη, θέλω να σας πω, στο κακάο. Στον καφέ δεν βάζω ζάχαρη, βάζω μία κουταλιά και θα πάω τώρα να προσθέσω μία, δύο γενναιόδωρες κουταλιές από κακάο, μη σας πω και τρεις. 2,5-3 είναι κάπου εκεί. Θέλω να γίνει έτσι, να το ακούει ο τέλος πάντων καλά το κακάο, μην γίνει νερωτό. Συνεχίζω εγώ και ρίχνω το μεταξύ. Λοιπόν, εγώ ρίχνω 3 γεμάτες, έτσι. Και πάω τώρα να το βάλω αυτό στη φωτιά και επανέρχομαι. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το μπολ. Δεν το βάζω σε κούπα. Έτσι, δεν ξέρω γιατί δεν εστιάζει. Τώρα εστιάζει. Λοιπόν. Και θα πάω να ρίξω φρέσκο γάλα μέσα. Εν τω μεταξύ, να το. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν το πίνω με φρέσκο γάλα το κακάο, αλλά επειδή δεν έχω ευαπορέ, βάζω τώρα φρέσκο, έτσι. Να ξέρετε ότι πάντα το βάζω με ευαπορέ, γίνεται πιο σπιχτό. Λοιπόν, θα βάλω λίγο γαλατάκι μέσα, έτσι. Και θα περιμένουμε να γίνει το κακάο, για να το προσθέσω και αυτό μέσα. Βλέπετε εδώ πέρα, γίνεται σε λίγο το κακάο. Θα το ανακατέψω καλά καλά, μου πέσε και το μισό έξω, δεν πειράζει. Και μόλις γίνει θα πάω να το προσθέσω μέσα στο μπολ που σας έδειξα. Λοιπόν, θα ρίξω το κακάο μέσα. Το βλέπετε πως γίνεται. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε άλλο ένα σημαντικό συστατικό για να τελειοποιηθεί αυτό το ωραίο, τέλος πάντων πώς να το πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που θα προσθέσω είναι φυσικά φρύγανιες. Θα βάλω μπόλικες μέσα για να, για να είναι παντού, έτσι να το καλύψω, να μην είναι υγρό, να πήξει. Τέλος πάντων, τώρα μπορεί να σας φαίνεται περίεργο και παράξενο αυτό που κάνω, αλλά πιστέψτε με, εάν το δοκιμάσετε θα σας αρέσει, θα το καθιερώσετε. Αν σας αρέσει λοιπόν το κακάο, δοκιμάστε το και πείτε μου. Πάνω το κάνω και επανέρχομαι. Λοιπόν, και είμαστε σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει, τρελαίνομαι, δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, αυτή είναι η δημιουργία μου με το κακάο. Θέλω να σας πω ότι το κάνω χρόνια αυτό το πράγμα, βέβαια. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, όποια σας αρέσει το κακάο, έτσι, μπορείτε να το επιχειρήσετε να το κάνετε. Είναι το άτιμο όμως. Κρίμα όμως, εγώ δεν μπορώ. Αυτό το πράγμα τώρα, εγώ το φτιάχνα, μπορεί να σας πω και βράδυ παραβράδυ, έτσι. Αλλά τώρα που έχω πρόβλημα με την πίεσή μου, δεν μπορώ να πίνω ροφήματα που έχουν, πώς το λένε μέσα, καφείνη, οπότε, αχ, το κεφάλι μου πονάει. Το έχω στερηθεί και το φτιάχνω μία φορά το μήνα, έτσι, έτσι για να μου φεύγει. Αυτά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο. Σας έδειξα λίγο στιγμιότυπα, ξέρω ότι δεν είναι μεγάλο το βίντεο.
δηλαδή σαν και αυτά που σας έχω συνηθίσει, αλλά ήταν αδύνατο να τραβήξω άλλα, γιατί θέλω να σας πω ότι εγώ αμέσως μετά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι πήγα και ξεράθηκα. Δεν έχω κάνει τίποτα, τίποτα, ουσιαστικά δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί δεν έχω δυνάμεις, δεν ξέρω, έχω ρίγους, έχω, δεν ξέρω, δεν είμαι καλά. Αυτά, θα πω για ακόμα μια φορά χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Ελπίζω το 2022 να είναι λίγο διαφορετικό από το 2021, να περάσει επιτέλους αυτό το πράγμα η κορώνα που μας βασανίζει όλους και μας έχει αποστασιοποιήσει. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέω. Αυτά. Αγάπη, υγεία, ευτυχία να έχουμε. Αυτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που έλαβα, για τις ευχές σας. Ανταποδίδω. Να έχετε ό,τι καλύτερο στα σπιτικά σας. Τα φιλιά μου. Γεια σας.